Και τώρα καλώ στο βήμα την κυρία Βασιλική Σταματοπούλου. Καλημέρα σας και από μένα. Και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτό το συμπόσιο που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε συνθετική δουλειά μας επί ευρημάτων του μουσείου μας. Αφιερώνω την ανακοίνωση αυτή στη μνήμη του προσφάτως εκλειπώντος καθηγητή Πέτρου Θέμελη, ανασκαφέα των τάφων του Δερβενίου, που είχε παρακολουθήσει τη διεξαγωγή της δουλειάς που θα σας παρουσιάσω σε όλα τα στάδια και είχαμε μοιραστεί τη χαρά για το πλήθος των πληροφοριών που έδωσε το υλικό του τόσα χρόνια μετά. Το Δερβένι αποτελεί επί δεκαετίες σταθμό στη γνώση μας για τη Μακεδονία των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων. Ωστόσο, η εμβάθυνση στο υλικό του εξακολουθεί να προσφέρει νέα γνώση. Διότι, ως γνωστόν, εκτός από τα ευρήματα που εντοπίζονται στην ανασκαφή, υπάρχουν και άλλα που εντοπίζονται στη μελέτη. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή για την οποία θα μιλήσουμε. Η δημοσίευση των τάφων του Δερβενίου απέδωσε σε μία ασπίδα ένα σύνολο ευρημάτων από τον τάφο Α. Και κανένα εύρημα του τάφου Β δεν αποδόθηκε σε ασπίδα. Έτσι, όταν έλαβα άδεια να συμπεριλάβω στη μελέτη μου για τις οπλητικές ασπίδες και συνέχεια για το σύνολο των όπλων του Δερβενίου και το Δερβένι, περίμενα ότι θα επανεξετάσω τα λίγα δημοσιευμένα προσαρτήματα από τον τάφο Α και βρέθηκα προ αλλεπάλληλων και ευτυχών βεβαίως εκπλήξεων. Πρόκειται για συνολικά τρεις ασπίδες, δύο από τον τάφο Α και μία από τον τάφο Β. Παρέλαβα στην αποθήκη 8 το υλικό από την κυρία Δέσποινα Ιγνατιάδου, την οποία πρέπει και από εδώ να ευχαριστήσω. Μαζί την είχα απασχολήσει πάρα πολύ τότε. Ψάξαμε και εντοπίσαμε υλικό που είχε παρατοποθετηθεί σε μια εποχή που οι αποθήκες του μουσείου δεν είχαν την υποδειγματική μορφή που έχουν σήμερα. Επίσης, να ευχαριστήσω στη συνέχεια και άλλους συναδέλφους του Αρχαιολογικού Μουσείου, την Άννα Αρβανιτάκη, την Ευαγγελία Τσαγκαράκη, τη Βάσο Μιχαλοπούλου. Λοιπόν, παρέλαβα σε αυτή την κατάσταση το υλικό, σε μορφή μικρότατων συντριμμάτων, από ποικίλα υλικά και αντικείμενα, όλα ανακατεμένα, και η αρχική δουλειά μου ήταν αναγκαστικά να ταξινομήσω το υλικό για να εντοπίσω τα ελάσματα της μίας, όπως νόμιζα, ασπίδας, ανάμεσα σε πλήθος από θράψματα λεπίδων από ξύφι, θρηματισμένες λόγχες και ποικίλα άλλα αντικείμενα. Σε αυτή τη φάση ταξινόμησης του υλικού, που ήταν βέβαια εξαιρετικά επίπονη, εντοπίστηκαν και πάρα πολλές επαφές και στις ασπίδες και σε άλλου είδους αντικείμενα, κυρίως λόγχες και ξύφι, και έγιναν συγκολήσεις με τη βοήθεια των συναδέλφων συντηρητών. Η παρατήρηση ότι ένα μέρος των συντριμμένων ελασμάτων ασπίδας είχαν διατηρήσει στις οπίστες επιφάνειές τους λείψανα των οργανικών υλικών του κύλου, βλέπετε αριστερά κάτω, λόγω του διαποτισμού τους από τα προϊόντα διάβρωσης του σιδήρου, ενώ στις πρόσθετες επιφάνειές τους είχαν τη μορφή διάβρωσης με τις διωγγώσεις που εμφανίζει ο σίδηρος ενταφιαζόμενος, αλλά αντιθέτως ένα άλλο σύνολο στην άλλη πλευρά της διαφάνειας, ένα άλλο σύνολο ελασμάτων της ασπίδας έφερε ευκρινή αποτελέσματα καύσης, είχε δηλαδή καθαρές από οργανικά υλικά και από αυτού του τύπου τη διάβρωση επιφάνειες, οδήγησε στη σκέψη ότι είτε έχουμε μία ασπίδα που δεν κάηκε πλήρως, είτε έχουμε δύο ασπίδες. Πράγμα που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον εντοπισμό προσαρτημάτων που διατηρούσαν ακέραιη τη μία από τις διαστάσεις τους, όπως είναι τα κυκλοτερή, που στην μένα σπίδα της πυράς έχει πλάτος 2,5 εκατοστά, στη δε του τάφου, του θαλάμου του τάφου είναι 2 εκατοστά το πλάτος. Και βεβαίως και άλλα κατασκευαστικά στοιχεία, ας πούμε τα καρφίδια που χρησιμοποιήθηκαν για την φύλωση των ελασμάτων πάνω στο ξύλινο κύλο. Στην ασπίδα της πυράς είναι σιδερένια, στην άλλη ασπίδα είναι χάλκινα. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στον τάφο Α προσφέρθηκαν δύο ασπίδες. Στην αρχική δημοσίευση, ο κατάλογος του υλικού της ασπίδας περιλάμβανε, όπως διαπίστωσα, ελάσματα που δεν ανήκαν στην ασπίδα, παρέλειπε άλλα που ασφαλώς της ανήκαν, αλλά είχαν εσφαλμένα ενταχθεί σε άλλες κατηγορίες υλικού, ενώ υπήρχαν και ορισμένα που προέρχονταν από την ασπίδα, αλλά δεν είχαν καθόλου ενταχθεί στη δημοσίευση. Οι συνθήκες έβρεσης του τάφου, κατά τις οποίες ένα μέρος των τυχωμάτων και ένας από τους καλυπτήριους λίθους κατέπεσαν και εισέρευσαν χώματα στο εσωτερικό του, το οποίο επιπλέον ήταν πολύ μικρών διαστάσεων, είναι 2,07 επί 90 εκατοστά και γεμάτο από αυτή την πληθώρα κτερισμάτων, σε συνδυασμό με την ανάγκη ταχείας μεταφοράς του υλικού
στο μουσείο, δικαιολογεί βεβαίως αυτή την εικόνα. Τα στοιχεία πάντως μας δίνει το ημερολόγιο, δείχνουν ότι τα τμήματα της ασπίδας περισυνελέγησαν από τα χώματα της ανατολικής πλευράς του τάφου, χωρίς βεβαίως να κατονομάζεται ως ασπίδα. Το δεύτερο σύνολο πρέπει να έχει αποτεθεί μαζί με τα υπολείμματα της πυράς πάνω από τους καλυπτήριους λίθους. Τα σιδερένια προσαρτήματα της πυράς είχαν συντριβεί σε μικρότατα θράψματα με μεγάλο ποσοστό απώλειας υλικού, πράγμα σύνηθες σε αντικείμενα από μεταφερμένες πυρές, όπως γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη και από το ανάλογο παράδειγμα της ασπίδας της πυράς της Βεργίνας. Τα σωζόμενα υλικά των προσαρτημάτων της ασπίδας είναι σίδηρος για τα εσωτερικά προσαρτήματα, χαλκός για το γίγκλιμο και τις περώνες, άργυρος για τα ασπίδια και τους κρίκους, επιχρυσωμένος τούκο και ελεφαντόδοντο για το επίσημο. Πρόκειται ασφαλώς για μια πολυτελή ασπίδα, αντιπροσωπευτική της πολυτέλειας που διαχέεται αυτή την εποχή σε κάθε πτυχή της ζωής της μακεδονικής ελίτ, των όπλων βεβαίως μη εξαιρουμένων. Το σύστημα στερέωσης του Πόρπακος, τμήμα του οποίου βλέπουμε εδώ, από αυτό το σύστημα διατηρήθηκε το κάτω τραπεζιόσχημο έλασμα, βλέπετε εδώ τις δύο όψεις τους, ενώ από το πάνω τραπεζιόσχημο διατηρήθηκε μόνο το ελασματάκι που βλέπετε κάτω, και είμαστε βέβαιοι ότι είναι το άνω τραπεζιόσχημο, γιατί βλέπουμε την αγκιστροειδή απόλυξη της ουράς του λιονταριού. Επομένως δεν μπορεί να προέρχεται από τίποτε άλλο. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό θράσμα, μικρότερο από 2 εκατοστά. Έχουμε επίσης από τον Πόρπακα το χάλκινο γίγκλιμο σε αυτά τα μικρότατα θράψματα, με την περώνη ακόμη περασμένη μέσα του, με οφειοειδή απόλυξη. Και θράψματα βεβαίως από τις περώνες που βλέπουμε. Από τα ταινιωτά ελάσματα σώζονται μικρά θράψματα και τμήματα από τις ανθεμωτές απολύξεις τους εκεί. Και από το κυκλοτερές έλασμα λίγα θράψματα. Τα στελέχη πρόσδεσης αντιλαβής δεν σώθηκαν. Σώθηκε όμως ένα και τμήμα από ένα δεύτερο, βλέπετε εκεί στη δεξιά πλευρά, από ένα δεύτερο από τα κυσόφυλλα που ήταν προσαρμοσμένα στα πέρατα των στελεχών πρόσδεσης της αντιλαβής. Γι' αυτό βλέπετε και την ορθογωνική εγκοπή στο πάνω μέρος του κυσόφυλλου, είναι γιατί προσαρμόζεται ακριβώς τα ποδαράκια του στελέχους. Τα σπίδια και οι κρίκοι που ήταν από άργυρο διατηρήθηκαν σχεδόν πλήρως, έχουμε κάποιες ελλείψεις στις επιφάνειές τους μόνο και λείπει ένας κρίκος. Όλα αυτά βεβαίως, αν και είναι σημαντικά, δεν ήταν για μας πρωτοφανή. Το σπουδαιότερο στοιχείο που μας δίνει η συγκεκριμένη ασπίδα είναι το επίσημο. Πρόκειται για 35 θράψματα από επιχρυσωμένο στούκο, που εμφανίζουν ποικίλες διατομές και επίπεδη την οπίσθια επιφάνεια, την οποία βλέπετε πάνω δεξιά. Η μορφή τους, με την επιμήκη διαμόρφωση ποικίλου βάθους και διευθύνσεων, δηλώνει ότι δεν απέδιδαν ένα επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό ή φυτικό κόσμημα, ούτε θα μπορούσαν εύκολα να αποδοθούν σε πτυχώσεις ενδύματος. Μεταξύ αυτών, δύο θράψματα έχουν τη μορφή απολύξεων οφειοπλοκάμων. Δεν ξέρω αν βλέπετε το δείκτη. Είναι πάνω δεξιά στη διαφάνεια που δείχνει την κύρια όψη τους. Τα οποία οδηγούν σε κεφαλή γοργονίου, που άλλωστε είναι το συνηθέστερο θέμα που συναντούμε σε επίσημα ασπίδων. Και εδώ στη Μακεδονία το έχουμε σε παραστάσεις. Το συγκεκριμένο σύνολο ενδεχομένως συνανήκει με τους δύο ελεφάντινους οφθαλμούς που επίσης προέρχονται από την πυρά, και αν ο συσχετισμός αυτός ευσταθεί, εφόσον έχουν τις αρμόσιες διαστάσεις και το κατάλληλο υλικό, και όπως είπαμε προέρχονται και αυτά από την πυρά, καταλήγω σε μια πρόταση που θα είναι κάπως έτσι. Βεβαίως έχουμε τεράστια απώλεια υλικού. Η ασπίδα αυτή, με τα αργυρά προσαρτήματα εσωτερικά και το επιχρυσωμένο επίσημο εξωτερικά, είναι η πιο πολυτελής από τις ασπίδες του Δερβενίου και η δεύτερη πολυτελέστερη που γνωρίζουμε μετά τη χρυσελεφάντινη ασπίδα της Βεργίνας, η οποία φυσικά δεν κάηκε σε πυρά και διατηρείται πολύ πληρέστερα. Προχωρούμε στην άλλη ασπίδα του τάφου Α, αυτή που είχε αποτεθεί στο εσωτερικό του τάφου, από την οποία σώζεται πολύ σημαντικό ποσοστό του υλικού της. Από το σύστημα στερέωσης του Πόρπακος διατηρήθηκαν τμήματα των τραπεζιόσχημων ελασμάτων. Βλέπετε τις δύο όψεις τους. Σας δείχνω τις δύο όψεις γιατί εδώ έχουμε και διατήρηση οργανικών υλικών στην πίσω πλευρά. Είναι ασπίδα που δεν κάηκε. Εδώ συγκεκριμένα βλέπουμε δέρμα, αυτό το κίτρινο πό υλικό.
καθώς και οι γίγκλιμοι, οι χάλκινοι και τίματα των σιδερένιων περωνών που ασφάλιζαν στη θέση τους το αφαιρούμενο δερμάτινο τμήμα του πόρπακα. Οι περώνοι είναι περασμένοι μέσα στους γίγκλιμους, άρα δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η ασπίδα προσφέρθηκε με τον πόρπακα στη θέση της. Δεν έχουμε δηλαδή θανάτωση όπλου εδώ. Όπως και στην ασπίδα της πυράς. Οι περώνοι ήταν μέσα στο γίγκλιμο. Διατηρήθηκε επίσης σημαντικό μέρος των ταινιωτών ελασμάτων με τις ανθεμωτές απολήξεις τους. Σας δείχνω μόνο μερικά κομμάτια, υπάρχουν κι άλλα. Εδώ κάναμε πάρα πολλές συγκολήσεις. Βλέπετε και τις ανθεμωτές απολήξεις τους που μπορούν να συμπληρωθούν. Και εδώ σας δείχνω την οπίσθια πλευρά ενός από αυτά τα ανθέμια, στην οποία βλέπουμε, διατηρείται, είναι το κομμάτι στο οποίο διατηρείται μεγαλύτερο κομμάτι της τρωματογραφίας του όπλου. Συνήθως οι ασπίδες, όπως τη γνωρίζουμε, οι ασπίδες με τα σιδερένια προσαρτήματα που διατηρούν οργανικά υλικά, έχουν επενδύσει το ξύλο με δύο στρώσεις υφάσματος. Το ύφασμα Α είναι αυτό που περιβάλλει την ξύλινη επιφάνεια εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι ένα ύφασμα αραιής ύφανσης, αυτό που λέμε ασπάθητον. Δεν έχει χτυπηθεί δηλαδή με τη σπάθη στον αργαλιό το υφάδι, ώστε να γίνει πολύ πυκνή η ύφανση. Στην εξωτερική επιφάνεια, αυτό που σας γράφω ύφασμα Β, που εδώ δεν το έχουμε, είναι ένα ύφασμα πάρα πολύ κρουστό, είναι σπαθητόν ύφασμα, πολύ πολύ πυκνής ύφανσης. Εσωτερικά υπάρχει δέρμα, είναι αυτό το πορτοκαλί που βλέπουμε εδώ, εδώ και εδώ. Και στη συνέχεια είναι το έλασμα στην εσωτερική πλευρά. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη στρωματογραφία, η επάνω πλευρά είναι προς τον εχθρό, η κάτω πλευρά είναι προς τον πολεμιστή. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε το λεγόμενο ύφασμα Α, το χοντροϊφασμένο ύφασμα. Ξύλο, ύφασμα εδώ και δέρμα. Μας όλες τα στοιχεία. Βεβαίως, η φορά των ινών του ξύλου είναι πάντοτε διαγώνια σε σχέση με αυτά τα ελάσματα, για λόγους στερεότητας. Λοιπόν, και πολύ σημαντικό, σώθηκαν επίσης σχεδόν τα 3/4 του συνόλου των κυκλοτερών ελασμάτων σε πολυάριθμα βεβαίως θράψματα. Στα κυκλοτερή ελάσματα διατηρούνται επί όσχημα στελέχη με τα σκέλη τους καρφωμένα εκατέρωθεν του ελάσματος και περίτμητα κυσόφυλλα στα σημεία αυτά, εσωτερικά του κυκλοτερούς, για την εξάρτηση λιμάντων και θυσάνων. Τα ασπίδια και οι κρίκοι, λοιπόν, μισό λεπτό, φαντάζομαι βλέπετε τα κυσόφυλλα από την πρόστια πλευρά, δεν φαινόταν τίποτα, φαινόταν ότι απλά είναι μια διαρροή προϊόντων διάβρωσης. Στην πίσω πλευρά όμως τα κυσόφυλλα φαίνονται ξεκάθαρα, διατηρούν και ξύλο. Τα ασπίδια και οι κρίκοι που υπήρχαν στο εσωτερικό της ασπίδας επίσης διατηρήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Ωστόσο, παρά την αξία του συνόλου των μετάλλινων προσαρτημάτων, το πολύτιμότερο στοιχείο που σώθηκε από την ασπίδα αυτή είναι τα τμήματα σανίδων από το κήτος της, τα οποία, μαζί με το αντίστοιχο υλικό της ασπίδας Β που θα δούμε στη συνέχεια, αποτελούν το σημαντικότερο υλικό αυτού του είδους από τον ελλαδικό χώρο, και αν συμπεριλάβουμε την ασπίδα του Βατικανού και εκτός ελλαδικού χώρου. Η ασπίδα του Βατικανού είναι μια ασπίδα που βρέθηκε στον Πομάριζο της Ετρουρίας, χρονολογείται από τους περισσότερους στον 5ο αιώνα. Έχει όμως άλλη τεχνολογία, είναι μια ετρουσκική ασπίδα. Σώζει όμως πολύ μεγάλο κομμάτι των οργανικών υλικών της και έχει πολλά κοινά στοιχεία. Μέχρι να βγει το Δερβαίνι, ο οδηγός μας για τα οργανικά υλικά των ασπίδων ήταν η ασπίδα του Βατικανού. Τώρα όμως τα δεδομένα τα αλλάζουμε. Το σύνολο των υλικών, των οργανικών υλικών αυτής της ασπίδας παρέχει απτά σημαντικά κατασκευαστικά στοιχεία που δεν γνωρίζαμε από αλλού. Το πλάτος των ξύλινων στοιχείων που αποτελούν το κύλο κυμαίνεται μεταξύ 7,5 και 5 εκατοστών. Το πάχος τους είναι 1,2 εκατοστά έως 8 χιλιοστά. Η σύνδεση των σανίδων οριζόντια είχε ενισχυθεί με χάλκινους ελασμάτινους βραχίωνες, από τους οποίους σώθηκαν 16, καθώς και αποτυπώματά τους. Βλέπετε εδώ κάτω μια περίπτωση και εδώ αποτυπώματα τέτοιων συνδέσμων πάνω στις σανίδες. Το ξύλινο υλικό εξετάστηκε από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και προέκυψε ότι πρόκειται πιθανώς για ιτιά. Αυτό το στοιχείο συμφωνεί με τα δεδομένα των πηγών και τα ανάλογα ευρήματα. Τα ανάλογα ευρήματα είναι μια σπίδα στη Βασιλεία από το Ζάμλουγκ Λούτβιχ,
που σώζει ξύλα, και μια σπίδα στο City Art Museum στο Μιζούρι, στο Σεν Λούις. Οι πηγές είναι ο Θεόφραστος και ο Πλίνιος, που υποδεικνύουν ως καταλληλότερο ξύλο για την κατασκευή ασπίδων το ξύλο της Ιτιάς και δευτερευόντως της Λεύκης, γιατί τα ίδια αυτά χαρακτηρίζονται για το μικρό τους βάρος, για το ότι είναι εύκαμπτα, έχουν ένα βαθμό αντοχής στη θράψη, που είναι πάρα πολύ χρήσιμος στις ασπίδες, έχουν δηλαδή ένα βαθμό ελαστικότητας, και είναι είδη που έχουν ταχεία ανάπτυξη, ευθύγραμμους κορμούς, είναι άμεσα προσιτά και πάρα πολύ οικονομικά. Σήμερα, για να έχετε μια εικόνα του πόσο ελαφρύ είναι αυτό το ξύλο της Ιτιάς χρησιμοποιείται για την κατασκευή ξύλινων τελάρων φρούτων. Η βάση του πόρπακα στερεώθηκε σε λοξίδι άταξη σε σχέση με τη φορά των ινών του ξύλου, του κύλου, για επιπλέον σταθερότητα. Φυσικά, ευλόγως, ο πόρπακας είναι πάντα το πιο ισχυρά στερεωμένο προσάρτημα. Γενικά, οι πληροφορίες που μας δίνει το υλικό αυτό είναι πάρα πολλές, όπως η φορά προς την οποία κάμπτονται οι απολήξεις των καρφιδίων στερέωσης του πόρπακα, η οποία πάντοτε ακολουθεί τη φορά των ινών του ξύλου για να αξιοποιηθεί η φυσική ικανότητα που έχουν οι ίνες να διαχωρίζονται χωρίς θράψη και χωρίς να δημιουργηθεί ασυνέχεια. Όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα πράγματα σε μια ασπίδα. Έχουμε επίσης, συγγνώμη λίγο, να το βλέπω καλύτερα, δεν είναι εδώ, είναι στο επόμενο, εδώ. Έχουμε επίσης τη χρήση τρυπανιού, βλέπετε κάτω δεξιά, αντί για κάρφωμα των συνδέσμων, προηγείται διάνοιξη της οπής με τρυπάνι, ακριβώς για να μην διαταραχθεί η αντοχή του ξύλου και στη συνέχεια εισαγωγή του στελέχους των συνδέσμων. Και βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι κάτι που δεν πίστευα στα μάτια μου όταν το είδα, σημάδι τεκτονικό με κόκκινο χρώμα που εκκρεμεί να το αναλύσουμε. Φαντάζομαι θα είναι μίλητος βέβαια. Και τέλος, για πρώτη φορά, διατηρείται σε αυτή την ασπίδα ένα προσάρτημα που μας ήταν γνωστό μόνο από τις πηγές, την εικονογραφία και τα μετάλλινα μέρη του, η αντιλαβή. Είναι, όπα, συγγνώμη, προχώρησα μπροστά, πίσω πρέπει να πάω, ωραία. Είναι η λαβή που κρατάει ο πολεμιστής με τα δάχτυλά του. Ο πόρπακας είναι εδώ στη μέση, είναι η λαβή με την οποία ανέχεται το βάρος της ασπίδας. Ο χειρισμός της όμως γίνεται από την αντίλαβη, η οποία είναι ένας δερμάτινος σημάντας, γι' αυτό δεν τον είχαμε μέχρι το δερβαίνι. Εδώ τον έχουμε, είναι ένα κομμάτι δέρματος, σώζεται ο κόμπος που δενόταν πάνω στο στέλεχος πρόσδεσης της αντιλαβής. Όντως, είναι ένα φανταστικό έβριμα. Επίσης, έχουμε και τμήματα από το επίσημο της εξωτερικής επιφάνειας. Είναι αυτά τα τμήματα στερεωμένα σε ένα κομμάτι σανίδας που φέρει αποτύπωμα από τους συνδέσμους που είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν για την οριζόντια σύνδεση των σανίδων της ασπίδας, άρα δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ανήκει το κομμάτι αυτό στην ασπίδα. Και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ξύλο. Και στην εξωτερική του επιφάνεια βλέπουμε κυματοειδείς γλυφές, ίσως απολήξεις βοστρίχων, ίσως πτυχώσεις ενδύματος. Σώθηκαν μόνο αυτά τα δύο θράσματα, τα οποία προφανώς θα έφεραν διακόσμηση με χρώμα ή επιχρήσωση, αν κρίνουμε από την προετοιμασία της επιφάνειας με αυτό το λευκό υλικό που και αυτό εκκρεμεί να το εξετάσουμε. Πρόκειται για το μόνο σωζόμενο τμήμα ανάγλυφου ξύλινου επισήμου. Τα γνωρίζαμε από τις πηγές, δεν τα είχαμε. Η ασπίδα του τάφου Β έχει προσαρτήματα κυρίως από σίδηρο και χαλκό. Εδώ έχουμε πολύ σημαντικό ποσοστό απώλειας υλικού, αλλά έχουμε διατηρημένα πολύ σημαντικά τμήματα του ξύλινου κήτους. Δεν είναι γνωστό το ακριβές σημείο εναπόθεσής της στον τάφο. Ωστόσο, πρέπει να ήταν κοντά στο σύνολο των άλλων όπλων, όπου και συνετρίβει μαζί τους κατά την τυχαία έβρεση του τάφου και τα τμήματά της έφτασαν και έλαβαν αριθμούς ευρετηρίου στο μουσείο, ενταγμένα σε σύνολα θραυσμάτων διαφόρων όπλων. Όλα τα τμήματά της μαρτυρούν τη βίαιη θράψη και διάλυσή της. Έπεσε ένας καλυπτήριος λίθος μέσα στον τάφο. Από τον πόρπακα διατηρήθηκε μόνο μικρό τμήμα του γυγκλίμου. Είναι αυτό το μικρό κομματάκι που το βλέπετε στις δύο όψεις του, σώζει και δέρμα.
Έχουμε επίσης δύο τμήματα από τα νιωτά ελάσματα και πολυάριθμα μικρότατα θράψματα από τα κυκλοτερή, πάρα πολλά τυφλά θράψματα και εκτός από τα χάλκινα στελέχη πρόσδεσης της αντιλαβής, έχουμε και εδώ την ίδια την αντιλαβή, ένα τμήμα της, 3,2 εκατοστά πλάτος, ένας δερμάτινος σημάντας. Επομένως, αντιλαβές σώζονται μόνο στο Δερβαίνι αυτές οι δύο, δεν έχουμε άλλες. Όπου αλλού δείτε στην βιβλιογραφία να αναφέρονται αντιλαβές, πρόκειται για τα στελέχη πρόσδεσης της αντιλαβής, τα οποία ονομάζονται αντιλαβές συνεκδοχικά. Δεν είναι όμως οι ίδιες οι αντιλαβές που έχουμε εδώ. Επίσης, έχουμε ασπίδια με κρίκους, ορισμένα ακόμη πάνω στο ξύλο, ορισμένα είναι ελεύθερα. Και εδώ βλέπετε το υλικό, μέρος του υλικού της ασπίδας αυτής, όπως έχει εκτεθεί στην έκθεση την επετειακή για τα 60 χρόνια του μουσείου. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει το υλικό αυτό από την αποθήκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός. Στο σημαντικό ξύλινο υλικό αυτής της ασπίδας διαπιστώνεται για πρώτη φορά ειδική μέρημνα για την αποφυγή παραμορφώσεων στις οποίες ρέπει το ξύλο ως υγροσκοπικό υλικό. Πρόκειται αφενός για τη χρήση σανίδων μικρού μήκους. Το μεγαλύτερο σωζόμενο μήκος που έχουμε είναι 17 εκατοστά. Γιατί όσο μικρότερο είναι το μήκος, τόσο μικρότερη είναι η παραμόρφωση. Οι σανίδες προς τα πέρατα των στενών πλευρών τους μειώνονται σε πάχος προοδευτικά για να εξυπηρετηθεί η κατά μήκος σύνδεση των σανίδων με επικάλυψη, ώστε να μην αυξηθεί το πάχος του κύλου. Τα σύνολα από 7 βαθιές χαράξεις στα πέρατα των σανίδων πιθανώς απέβλεπαν στην ακύρωση της δράσης των νεύρων του ξύλου, τα οποία ευθύνονται για τη στρέβλωση. Βλέπουμε και εδώ πώς είναι κομμένα τα νεύρα του ξύλου. Στις συνδέσεις αυτές έχουμε ένα ακόμα εκπληκτικό έβριμα από το Δερβαίνι. Χρησιμοποιήθηκαν και ξύλινοι σύνδεσμοι. Δείτε εδώ τους ξύλινους συνδέσμους, δύο. Εδώ ένας γόμφος ξύλινος φαίνεται μέσα στη σανίδα. Επίσης εδώ και εδώ κάτω. Αποτελούν την πιο ευκρινή περίπτωση διατήρησης τέτοιων ξύλινων γόμφων σε ασπίδες. Ανάλογη εικόνα δίνει και μια ασπίδα από την Ολυμπία, που σώζει ένα θράσμα ξύλου, όμως εκεί δεν ήταν ασφαλές, γιατί η κατάσταση του ευρήματος δεν το επέτρεπε. Όμως με το εύρημα του Δερβενίου η τεχνική της χρήσης επιβεβαιώνεται. Η χρήση της τεχνικής επιβεβαιώνεται. Από όλα αυτά που καταλαβαίνετε ότι αναφέρθηκαν επιγραμματικά, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, ο πλούτος του στοιχείου αυτών των συνόλων δεν είναι δυνατόν να παρατεθεί μέσα σε 15 λεπτά. Οι ασπίδες του Δερβενίου αποτελούν ένα εγχειρίδιο ασπιδοποιίας. Συνιστούν ένα άλμα στη γνώση μας για την οπλοποιία και για άλλες πτυχές της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Βεβαίως, δίπλα σε ένα αριστούργηματικό αντικείμενο, όπως ο κρατήρας και τα τόσα άλλα λαμπρά ευρήματα των τάφων του Δερβενίου, αυτό το καταθρηματισμένο υλικό φυσικό ήταν να μείνει μέχρι σήμερα αναξιοποιητό στην αφάνεια της αποθήκης. Ωστόσο, η μελέτη έδειξε την κορυφαία αξία αυτών των πολύτιμων θραυσμάτων, τα τοποθετεί στην πρώτη γραμμή του σχετικού υλικού, καθώς φωτίζουν σύνθετα προβλήματα και προσθέτουν πλήθος νέων στοιχείων και κυρίως μας διδάσκουν ότι σε τέτοια παραμελημένα και δυσερμήνευτα συντρίματα μπορεί να κρύβεται ένας θησαυρός πληροφοριών που περιμένει να τον αποκαλύψουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ασπίδες και προχωρήσαμε.